είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε σήμερα στο ΣΕΤΕ μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Η Κεντρική Μακεδονία άντεξε το COVID, άντεξε την ενεργειακή κρίση, κρατήθηκε ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό δείχνει ότι έχει μια ανθεκτικότητα όσον αφορά το κομμάτι της προτίμησης. Έχουμε όμως τις προοπτικές εξέλιξεις, έχουμε ένα αεροδρόμιο καινούριο. Διεκδικεί ο Περιφερειάρχης και το Σύνολο της Διοίκησης μια απευθείας πτήση από την Αμερική, μια καινούργια αγορά για μας, πολύ δυναμική. Με τον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία που φαίνονται τα αποτελέσματα, καθώς γίνεται η Θεσσαλονίκη επιτέλους εκκίνηση της κρουαζιέρας, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για τα Βαλκάνια γενικότερα. Στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού διεκδικούμε ακόμα περισσότερα για την πόλη. Το Film Office φέρνει μεγάλες παραγωγές και διεκδικεί και αυτό ένα κομμάτι της εξωστρέφειας που θέλουμε να αναδείξουμε. Και νομίζω ότι όλα αυτά προδιαθέτουν παρόλες τις δυσκολίες που έχει το ενεργειακό ζήτημα στο κομμάτι των επιχειρήσεων, να αισιοδοξούμε για το μέλλον του τουριστικού προορισμού που λέγεται η Κεντρική Μακεδονία. Χρειάζεται συνέπεια, συνέχεια και ευρύτερη σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους επόμενους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.